Γεια χαρά σε όλους και σε όλες, αυτό είναι το βίντεο νούμερο 31. Είμαστε σε μια πολύ περίεργη φάση, η αλήθεια είναι. Ελάχιστα πράγματα μαθαίνουμε, όσο και αν το προσπαθούμε. Όσο η ομάδα επιχειρεί να ενισχύσει το ρόστερ της και να βρει φυσικά απαντήσεις σε πολύ κομβικά ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει, όπως το πώς θα αντικατασταθεί ο Φερνάντες μετά την ατυχία που τον έπληξε, πώς θα αντικατασταθεί ο Άμραμπατ στην περίπτωση που φύγει, γιατί ας αφήσουμε ένα παράθυρο με τον Άμραμπατ, ποτέ δεν ξέρεις, και εξ όσων γνωρίζω ήδη προσπαθούν και πάλι οι δύο πλευρές να βρουν μια άκρη, το συζητάνε δηλαδή, δεν έχει λήξει ακόμα το θέμα. Φυσικά τι θα γίνει με τον Πινέδα, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα αλλάξει τα πάντα εφόσον αποχωρήσει, γιατί η ΑΕΚ δεν ψάχνει απλά έναν αντικαταστάτη εδώ. Ένα παίκτη ο οποίος παίζει σε 5 διαφορετικές θέσεις και πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάτι αντίστοιχο στην αγορά. Ενώ αν μείνει, έχουμε τη βάση για ακόμα καλύτερα πράγματα, ειδικά αν είναι δεσμευμένος με την ΑΕΚ. Το μέλλον του είναι εδώ και εγγυημένο για τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά είναι πολύ κομβικά ζητήματα τα οποία η ομάδα καλείται να λύσει. Συν άλλα τόσα, το να βρει δηλαδή έναν πολύ καλό αριστεροπόδαρο ή τέλος πάντων αριστερό στόπερ, γιατί για εκεί προορίζεται, πίσω από το Μουκουντή, αφού εκεί ήταν και ο Ζαβέλας, ή μπροστά από το Μουκουντή ενδεχομένως. Να βρει έναν επιθετικό, εξτρέμ πόσους και ποιους και σε τι στυλ. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία και εμείς θα έχουμε. Διακρίνω, καταλαβαίνω και την αγωνία σας και την ανησυχία σας και τις ενστάσεις σας και ούτω καθεξής. Και εμείς έχουμε απαιτήσεις και οι απαιτήσεις, η αλήθεια είναι, πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ήταν πέρσι, γιατί η ομάδα πάει να παίξει Ευρώπη και πάει να παίξει τα ρέστα της για να επιστρέψει, συγγνώμη, στο top επίπεδο της Ευρώπης. Να δώσει δηλαδή δύο μάχες για να μπει στους ομίλους της Champions League, που αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα, για να μπορέσει αυτό να το υπηρετήσει, πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρά πράγματα, πολύ σοβαρές μεταγραφές. Ουδείς το αμφισβητεί αυτό. Η καθυστέρηση και όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας, εγώ καταλαβαίνω και εκείνους που λένε ότι έχουμε μείνει ήδη πίσω, καταλαβαίνω και τους άλλους που λένε ότι πρέπει να έχουμε υπομονή και ότι υπάρχει χρόνος μπροστά και πρέπει να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη ομάδα, του επιτελείο, του Αλμίδα και τον ίδιο τον προπονητή, διότι πέρσι μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους και οι επιλογές τους ήταν to the point. Όλα αυτά έχουν και τη σημασία τους και τη λογική τους. Τίποτα δεν είναι έξω από την πραγματικότητα. Όλα είναι κοντά, βέβαια η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Έτσι. Και ο χρόνος υπάρχει, αλλά και λιγοστεύει μέρα με τη μέρα. Και η ΑΕΚ θέλει αρκετούς παίκτες πλέον, ένεκα και των απολειών, γιατί έχει φύγει ο Τζαβέλας, έχει φύγει ο Φερνάντες, εντός εισαγωγικών φύγει, χάνει τη σεζόν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Άμραμπατ. Εγώ θα έβαζα ακόμα και την απουσία του Φράνσον, ασχέτως αν δεν έπαιξε και αν ήταν τέλος πάντων ένα μέλος της ομάδας του κυπέλου με ολιγόλεπτη συμμετοχή, δεν έχει σημασία. Πας για περισσότερες διοργανώσεις, χάνεις έναν μέσο, θέλεις έναν άλλο μέσο, καλύτερο επίπεδο φυσικά, που να μπορείς να τον υπολογίζεις. Έτσι είναι η λογική. Και οι εκτιμήσεις του καθενός, και αυτές μπαίνουν στο τραπέζι, συνυπολογίζονται, αλλά το θέμα είναι, εννοώ συνυπολογίζονται στις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Γιατί αυτά που η ομάδα έχει αποφασίσει να κάνει, θα τα κάνει ό,τι και να λέμε εμείς απ' έξω. Δηλαδή, και εγώ αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε, θέλω 8 παίχτες. Εγώ, έτσι. Θα ήθελα 2 στόπερ και όχι έναν, δηλαδή να έρθει ένας πολύ καλός και ένας ακόμα για να έχουμε 5 του χρόνου. Θα ήθελα 2 μέσους, δηλαδή είτε μείνει είτε φύγει ο Πινέδα, 2 μέσους. Έναν αντί του Φράνσον, έναν επιπλέον και αν φύγει ο Πινέδα και τον αντιπινέδα, άρα 3 χωρίς τον Πινέδα ή 2 συν τον Πινέδα. Θα ήθελα 3 εξτρέμ, έτσι, αν φύγει ο Άμραμπατ, δηλαδή έναν αντί του Φερνάντες, έναν αντί του Άμραμπατ και έναν ακόμα. Και φυσικά επιθετικό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα θέλω εγώ, γιατί εγώ έτσι με το δικό μου μυαλό τα σκέφτομαι και χωρίς να ξέρω τα χαρακτηριστικά των παιχτών που θα φέρει ο Αλμίδα, για να δούμε πού σκουμπώνουν, σε ποιες θέσεις παίζουν, γιατί πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε ότι στη σκέψη του είναι να αποκτούνται παίκτες οι οποίοι θα παίζουν σε περισσότερες από μία θέση. Π.χ. ο Κικάνοβιτς, μια περίπτωση που ήρθε μπροστά, ξαναπήγε πίσω, δεν ξέρω τώρα αν πως έρθει πάλι μπροστά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει 4 διαφορετικές θέσεις. Στις 3 είναι μάλιστα εξαιρετικός. Στην 4η που είναι φορ περιοχής, απλά την υπηρετεί σε περίπτωση ανάγκης. Αλλά παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Και αυτό είναι το πλάνο του προπονητή, ειδικά για αυτούς τους χώρους. Να βρει ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να παίζουν και αριστερά και δεξιά, ίσως και πίσω από το φόρα. Και εκεί με τη μετατόπιση του Τσούμπερ και με έναν ακόμα επιθετικό που πρέπει να αποκτηθεί, ίσως υπάρχει πληρότητα όταν θα γυρίσει και ο Ραούχο ασφαλώς. Βλέπετε πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Είναι περισσότερο στη μεσοεπιθετική γραμμή πλέον και εκεί είναι ένα ζήτημα, γιατί αυτή ήταν η γραμμή που η ΑΕΚ είχε πέρσι πάρα πολλούς παίκτες.
και μέσα από αυτή τη διαδικασία έβρισκε και τους game changer ανάλογα την περίοδο. Στην αρχή ήταν ο Άμραμπατ, όταν έρχονταν από τον πάγκο, μετά γίνει ο Μάνταλος, φυσικά ο Τσούμπερ στο τέλος και με την αλλαγή θέσης του. Όλοι αυτοί βοηθούσαν στο να υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα και πληθώρα εναλλακτικών λύσεων για τον προπονητή. Και για να επιλέξει πριν από τους αγώνες και κατά τη διάρκεια αυτών για να αλλάξει πράγματα και να πάρει νίκες εκεί που φαίνονταν οι καταστάσεις να στραβώνουν για την ομάδα. Οπότε, εντάξει, θα την πω τη λέξη υπομονή γιατί αυτή πρέπει να έχουμε. Περιμένουμε και εμείς μέρα με τη μέρα. Προφανώς και όσο περνάει ο καιρός, υπάρχει μια περισσότερη πίεση και για τους ίδιους τους ανθρώπους της ομάδας που προσπαθούν. Θα το πω και αυτό ότι τον Ιούνιο, το ξέρετε κι εσείς φαντάζομαι, είναι δύσκολο να φέρεις πολύ καλούς παίκτες, όχι γιατί δεν πληρώνεις, αλλά γιατί δεν είναι πρώτη επιλογή τους το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ποντάρω φέτος, και αυτή είναι περισσότερο αίσθηση παρά θα τη χαρακτήριζα τεκμηριωμένο απόλυτα ρεπορτάζ, αν το ψάχνω και από αυτή την οδό, αλλά ποντάρω στον Αλμέιδα και στην προσπάθειά του να φέρει ποδοσφαιριστές που θα έρθουν για εκείνον και ενδεχομένως να μην έχουν παίξει στην Ευρώπη, τέλος πάντων να είναι φρέσκοι στην Ευρώπη όπως ήταν ο Πινέδα πέρσι. Μια ευκαιρία για την ΑΕΚ που την αρπάξαμε από τα μαλλιά και είδαμε τι κέρδος είχαμε, επειδή ο προπονητής είχε διαβάσει σωστά και ήξερε τι ακριβώς θα του προσφέρει. Θα ήθελα να δω 2-3 περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή να είναι παίκτες του Αλμέιδα, παίκτες που μπορεί να έρθουν από το Μεξικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αργεντινή, δεν ξέρω πού, χωρίς απαραίτητα να είναι μέσα από την ευρωπαϊκή διαδικασία ή τέλος πάντων να έχουν μια μικρή εμπειρία από αυτή. Είναι ένες ομάδες στην Ευρώπη που δεν τους υπολογίζουν και πολύ, αλλά στην ΑΕΚ, όπως με τον Πινέδα, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Θα τα δούμε, αλλά στην πορεία σίγουρα οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ξαναλέω, δεν είναι ο πήχης χαμηλά, ο πήχης είναι ψηλά αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, θα διαπιστώσουμε και θα κρίνουμε. Εγώ αυτό που βλέπω και για το οποίο είμαι πεπισμένος είναι πως η δουλειά γίνεται συντονισμένα με ενότητα μεταξύ του προπονητή και του επιτελείου που ασχολείται με τα γραφικά και με ξεκάθαρη προσπάθεια να έρθει στην ΑΕΚ ποιότητα. Δεν ψάχνει για συμπληρώματα, ψάχνει για παίκτες ποιότητας. Θα τους κρίνουμε στην πορεία. Ελπίζω και εύχομαι ότι στην προετοιμασία θα ενταχθούν τουλάχιστον 2 παίκτες, είτε από την αρχή που είναι κοντά πλέον στις 27 του μήνα, είτε κατά τη διάρκεια αυτής. Θα θυμίσω ότι πέρσι έκανε προετοιμασία χωρίς τα 2 βασικά στόπερ της στην πορεία, το Μουγκουντή και το Βίντα, και ξεκίνησε να παίζει και τις υποχρεώσεις αγωνιστικές με Τζαβέλα Μίτογλου. Έτσι και στην πορεία εντάχθηκαν αυτοί και είδαμε πόσο διαφορετική ήταν η εικόνα. Βέβαια τώρα υπάρχει αγώνας ευρωπαϊκός, πολύ νωρίς, 8-9 Αυγούστου, άρα είναι άλλες οι απαιτήσεις και άλλα τα τρεξίματα που πρέπει να γίνουν ώστε να έρθουν παίκτες πιο σύντομα και να ενταχθούν γρήγορα σε αυτό που ο Αλμέιδα θέλει να παρουσιάσει. Ξέρω ότι δεν έχω φρέσκα νέα να σας πω, ξέρω ότι πολλές φορές αναμασάμε πράγματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα και εμείς στο κυνήγι της είδησης είμαστε και να δούμε προς τα πού η ομάδα οδεύει. Μακάρι να έχουμε νέα άμεσα, να μπορούμε να μπούμε και σε πιο ποδοσφαιρικές κουβέντες, να αναλύουμε παίχτες, να δούμε πώς το σκέφτεται ο Αλμέιδα, γιατί τους επέλεξε, πώς κουμπώνουμε τους υπάρχοντες και ούτω καθεξής. Αυτά είναι που και εγώ προσωπικά το ξέρετε καλά, μου αρέσουν πολύ περισσότερο. Στην παρούσα φάση κυνηγάμε να δούμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Ό,τι νεότερο, στο ενωση.gr θα υπάρχει πάντοτε ενημέρωση, πληρέστατη. Θα είμαστε εδώ για να τα μεταφέρουμε και εφόσον γίνουν πράγματα, να τα συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Να είστε όλοι καλά.